κάθε ιστορικό ρεκόρ αφίξεων μέσα σε ένα μήνα καταρρύπτει ο Ιούλιος του 2023 για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, μέσω του οποίου διακινήθηκαν 802.000 Έλληνες και ξένοι επισκέπτες. Στα 80 χρόνια λειτουργίας του αεροδρομίου για πρώτη φορά καταγράφεται τέτοιος αριθμός αφίξεων μέσα σε ένα μόνο μήνα. Τα αποτελέσματα τα αριθμητικά είναι εκεί που είχαμε, που περιμέναμε, εκεί που είχαμε προβλέψει και σε προηγούμενη συζήτησή μας. Πάντως αποτυπώνεται η πρόβλεψη ότι θα είναι η σεζόν έτσι όπως ήταν περίπου αριθμητικά το 2022 και αν έχουμε ένα δυναμικό Οκτώβριο ίσως και κάτι περισσότερο. Τώρα όσον αφορά τα έσοδα και τα κέρδη, θα μου επιτρέψετε να πω αυτό που λέω πάντα, ταμείο στο τέλος. Συγκεκριμένα πρόκειται για 724.000 ξένους επισκέπτες που έφτασαν στην Κρήτη με απευθείας πτήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 4,36%. Επιπλέον 78.000 ταξίδεψαν στο Ηράκλειο μέσω Αθηνών, καταγράφοντας επίσης αύξηση κατά 22,90%. Απόλυτες πληρότητες καταγράφουν οι ξενοδοχειακές μονάδες στο Ηράκλειο, ενώ μικρή καθίζηση παρουσιάζουν οι πληρότητες σε πεντάστερες μονάδες στο Λασίθι. Τα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή βρίσκονται με πληρότητες άνω των 90%, που σημαίνει ότι είναι γεμάτα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ψηλοπροβλήματα σε ξενοδοχεία πάρα πολύ ακριβά πεντάστερα, όπως είναι τα πεντάστερα της Ελούντας, που έχουν πληρότητες στους φτάνουν το 75%. Είναι αρκετά για τις τιμές που πουλάνε, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που περιμένανε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τα σκύπτρα στις αφίξεις εξακολουθεί να κατέχει η Γερμανία με 1.000.000 αφίξεις Γερμανών υπηκόων, παρά το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός αφίξεων από τη χώρα αυτή θα είναι μειωμένος συγκριτικά με άλλες χρονιές. Κάτι το οποίο το περιμέναμε από τη Γερμανία, διότι ήταν ακυρώθηκαν κάποιες θέσεις που είχαν προγραμματιστεί, όμως δεν μας ανησυχεί. Νομίζω τον Οκτώβριο οι Γερμανοί θα έχουν μια αρκετά μεγάλη δυναμική και στο τέλος θα είναι περίπου στα νούμερα τα περσινά, ίσως λίγο λιγότερο, αλλά επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να περιμένουμε περίπου τα νούμερα του 2022. Ακολουθούν η Γαλλία και η Αγγλία, ενώ έπονται η Πολωνία, το Ισραήλ και η Ελβετία, που παραδοσιακά προτιμούν την Κρήτη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της αύξησης κατά 50% και για τους Ρουμάνους τουρίστες στην Κρήτη. 3% περίπου, αλλά αυτό δεν πτωεί το ανάλογο κοινό να έρθει παραπάνω κόσμος, διότι έχουμε καινούργιες εθνικότητες που έχουν μπει στον πίνακα, όπως είναι ας πούμε η Ρουμανία που βρίσκεται σε μια στιγμή στο νούμερο 6 ή 7 της κατάστασης των αφίξεων, σε ένα νούμερο μεγάλο, αρκετά μεγάλο, πάνω από 20.000 αφίξεις, 25.000 αφίξεις τον προηγούμενο μήνα.